τη λίμνη της Γενισαρέτ μας μεταφέρει, αδελφοί μου, σήμερα ο Άγιος και Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Εκεί θέλει να μας παρουσιάσει το μεγάλο ψαρά της ανθρωπότητος που έρχεται να ρίξει τα δίχτυα του στη θάλασσα των ανθρώπων για να σώσει και να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Αλλά εκεί ακριβώς συναντά και τους μικρούς ψαράδες που ετοιμάζουν τα δίχτυα τους για την επόμενη μέρα. Και στη συνάντηση του μεγάλου ψαρά με τους μικρούς ψαράδες της Γενισαρέτ, ο λαός προσέρχεται να ακούσει το διδάσκαλο για να πάρει τα διδάγματα, να στηριχθεί, να οικοδομηθεί, να ωφεληθεί και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του ψυχικού του κόσμου. Και η βάρκα του ενός εκ των δύο γίνεται ο άμβωνας που κηρύττει ο διδάσκαλός μας. Η βάρκα του Σίμωνος και του Ανδρέα ανοίγονται λίγο στην ακρογιαλιά και από εκεί ο Κύριος μας διδάσκει τα πλήθη. Και όταν ο Κύριος μας τερμάτισε τη διδασκαλία του, τότε λέγει στα δύο πλοιάρια, στους ψαράδες των δύο πλοιαρίων, λέγει ανοιχθείτε στα ανοιχτά της θαλάσσης και ρίψατε τα δίκτυα να ψαρέψετε. Αλλά ο Σίμων, που είναι θερμόαιμος και τολμηρός, έχει αντιρρήσεις. Είναι έμπειροι ψαράδες. Ξέρουν ότι όταν ο ήλιος ανεβεί πολύ ψηλά πάνω από τα κεφάλια τους, κανένας δεν ψαρεύει. Γι' αυτό λέγει επιστάτα, διόλης της νυχτός σκοπιάσαντε σου δεν ελάβομεν. Επειδή το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Επιστάτα, σύ που επιστατείς και επιβλέπεις, σύ που προείστασε, δεν γνωρίζεις ότι εμείς όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα λέπι. Αλλά αυτήν την ώρα δεν γίνεται ψάρεμα. Αλλά αφού το λες εσύ Χριστέ μου, θα το κάνουμε. Επειδή το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Θα ξαναρίξουμε τα δίχτυα στη θάλασσα και πράγματι ανοίχθηκαν και πήγανε στα βαθύτερα νερά και εκεί έριξαν τα δίχτυα τους οι ψαράδες των δύο πλοιαρίων και γέμισαν τα δίχτυα από ψάρια, ώστε να κινδυνεύουν και να πνιγούν ακόμη από το βάρος των νυχθείων. Και τότε ο θερμόαιμος, ο Πέτρος, ο Σίμων, τι είπε? «Έξελθε Κύριε, απ' εμού ότι αμαρτωλός ημί». Μπροστά στο θαύμα που είδε, γιατί η λογική, η πείρα του επαγγέλματός του του έλεγε πως είναι αδύνατο αυτήν την ώρα να γίνει ψάρεμα. Και όμως, αφού το είπε ο Χριστός και υπήκουσε στο Χριστό και ταπεινώθη μπροστά στο Χριστό, ναι, ένιωσε τον εαυτό του αμαρτωλό και είπε όπως ο εκατόνταρχος άλλοτε, ο Ρωμαίος αξιωματικός, ουκ μη ικανός να υπό την στέγη μου εισέλθεις Κύριε, είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και δεν είμαι άξιος να έρθει στο δικό μου το σπίτι. Πες ένα λόγο και το παιδί μου θα γίνει καλά. Το ίδιο λέγει και ο Πέτρος. Και τότε ο Κύριος μας τους απευθύνει το προσκλητήριο.
ελάτε από σήμερα θα είστε ψαράδες των ανθρώπων. Οι δε ευθέως αφέντες στα δίκτυα οικολούθησαν αυτό. Είναι τα παιδιά του Ζεβεδαίου, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος και ο Σίμων, ο Πέτρος με τον Ανδρέα. Και ακολούθησαν τον Χριστό. Στο παράγγελμα και στην πρόσκληση δεν είπαν πού θα πάμε Κύριε, πού θα αφήσουμε τα δίκτυα, τη θάλασσα, τα πλοιάρια, τις φαμίλες μας, τις οικογένειές μας, πού θα μείνουμε, έχεις σπίτι, έχεις χρήματα, τίποτε. Εμπιστεύονται τους εαυτούς των εις τον Κύριον και ακολούθησαν και από ψαράδες που ήτανε της Γαλιλαίας γίνονται ψαράδες των ανθρώπων, γίνονται οι κήρυκες του Ευαγγελίου, γίνονται οι Απόστολοι του Χριστού και μεταφέρουν το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την Οικουμένη. Αυτό, αδελφοί μου, είναι το νόημα του σημερινού Ευαγγελίου με πιο απλά λόγια. Αλλά θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας σε ένα ακριβό σημείο. Ότι μπροστά μας έχουμε μια τετράδα ανθρώπων εργατικών. Εργάζονται και η εργασία είναι ευλογημένη. Όταν στο πλοιάριό τους δεν είχαν τον Χριστό, ήταν άκαρπος η εργασία τους. Δεν είχαν ευλογία. Δεν έπιασαν ψάρια όλη τη νύχτα. Όμως από την ώρα που στο καράβι τους, στο πλοιάριό τους, είχανε τον Χριστό, τότε η εργασία τους ευλογήθηκε και έγινε αυτό το θαύμα το να γεμίσουν τα δίχτυα από ψάρια ώστε να κινδυνεύουν να καταποντιστούν. Είναι χρέος μας, αδελφοί μου, όλοι μας να εργαζόμαστε. Και ο Κύριος μας το δίδαξε αυτό και είπε ο πατήρ μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Και εργάστη. Πού εργάστη ο Κύριός μας? Εργάστη στο επιπλοποιείον. Ως επιπλοποιός εργάζεται ο Χριστός από τη μικρή του ηλικία μέχρι και της ενηλικιώσεώς του των 30 ετών που εξήλθε εις την δημοσίαν ζωήν και κήρυξε και θαυματούργησε και έκανε το έργο αυτό που όλοι μας ξέρουμε, το σωτήριον. Όλοι μας εργαζόμεθα. Και ο Κύριος μας δίδαξε με το παράδειγμά του ότι πρέπει να εργαζόμεθα. Και ο Απόστολος Παύλος έθεσε έναν όρο που αποτελεί την αδαμαντίνη βάση της ζωής όλων των κοινωνιών των ανθρώπων. Ήτης ου θέλει εργάζεστε, μη δε εσθήν. Όποιος δε θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει να τρώει. Πώς θα τραφείς? Να λοιπόν, πρέπει να κάνουμε εργασία που να μπορούμε να θρέψουμε τον εαυτό μας πρώτα. Να μην ζούμε εις βάρος κανενός. Γιατί όσοι ασχολούνται με τη μελισσοκομεία βλέπουν εκεί πέρα ότι οι μέλισσες εργάζονται και δουλεύουν επί καθημερινής βάσεως ακαταπαύστος για να γεμίσουν την κεψέλη με τα απαραίτητα στοιχεία για να πάρουμε εμείς το μέλι. Υπάρχουν και οι κηφίνες που δεν εργάζονται. Έτσι είναι και οι ανθρώπινες κοινωνίες. Όταν, αδελφοί μου, υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται και άνθρωποι που δεν εργάζονται, αυτοί θα ζήσουν εις βάρος των άλλων ανθρώπων. Επομένως, εργασία είναι καθήκον του καθενός ανθρώπου και είναι εντολή του Θεού να εργαζόμεθα. Γιατί με τον ιδρώτα και με τον κόπο μας να βγάζουμε το ψωμί μας, να τρέφουμε τον εαυτό μας. Αλλά όχι μοναχά να τρέφουμε τον εαυτό μας, αλλά πρέπει να εργαζόμαστε και για τον συνάνθρωπό μας. Η εργασία να μην γίνεται μόνο για το άτομό μας, αλλά και για το καλό του συνανθρώπου μας. Από αυτά που εμείς βγάζουμε, να μπορούμε να βοηθήσουμε και τον πεινασμένο και τον αδύναμο και τον άνθρωπο που έχει ανάγκη από τη συμπαράστασή μας. Ξέρετε εσείς
ότι το έργο των μοναχών είναι η προσευχή. Νυχθημερών εργάζονται και των ασκητών ακόμη και των ερημητών ακόμη και εκείνων των ανθρώπων που βρίσκονται στα φρικτά καρούλια του Αγίου Όρους, έργων των έχουν την προσευχή, αλλά όμως εργάζονται. Έχουν τα εργόχερά τους. Με τα εργόχερα που εργάζονται προσπαθούν να βγάλουν το δικό τους το μερητικό και να βοηθήσουν και τους άλλους. Και το σύνθημα το οποίο εφαρμόζουν οι μοναχοί είναι «Σώμα εργάσου για να τραφείς, ψυχή μου νύφε για να σωθείς». Να ο σκοπός της εργασίας. Αλλά ξέρετε και η εργασία, αδελφοί μου, μπορεί να μεταβλεθεί σε προσευχή όταν αυτήν την εργασία που κάνουμε την κάνουμε σύμφωνα με τον νόμο και με το θέλημα του Θεού. Όταν υπάρχει «επί δε το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο». Αυτήν την εργασία που κάνουμε, αν είναι ευλογημένη, αν είναι το θέλημα του Θεού, αν δεν είναι άδικος, αν η παρουσία του Χριστού βρίσκεται στον χώρο και στον τόπο της εργασίας μας, τότε και η εργασία μεταβάλλεται σε προσευχή. Είσαι αρτοποιός, βγάζεις ψωμί, τρέφεις τους ανθρώπους. Αν έχεις το Χριστό μέσα στο αρτοποιείο σου, θα λες τι? «Θεέ μου, μου δώσες την ευκαιρία να τρέφω εσένα». Γιατί ο αδελφός μου είναι εικόνα του Χριστού. Επομένως, το ψωμί που θα βγάλω θα πρέπει να είναι το καλύτερο. Να μην υπάρχει ζαβουλιά μέσα και πονηριά και να μην υπάρχει το κίνητρο της απληστίας. Να αδικήσω τον συνάνθρωπό μου με το έργο που παράγω και να ζήσω εις βάρος του άλλου αδικώντας τον και παρανομώντας στον τόπο της εργασίας μου. Βλέπετε, αδελφοί μου, οποιαδήποτε δουλειά κι αν κάνουμε πρέπει να είναι ευλογημένη από το Θεό. Και έχουμε χειρονακτικές εργασίες που είναι τίμιες. Εργάζεται ο κτηνοτρόφος και τρέφει το κοπάδι του και προσπαθεί να είναι δίκαιος και να είναι σαν τον Άβελ. Εργάζεται και ο Γεωργός με τον τίμιο υδρότα του να βγάλει το ψωμί του, αλλά να θρέψει και τον συνάνθρωπό του. Και αν δείτε, οι τάξεις των Γεωργών λιγοστεύουν στις ημέρες μας και θα παίρνουμε εμείς τα ξένα τρόφιμα και τα ξένα προϊόντα που θα παράγουν άλλοι λαοί. Και εμείς, εφόσον ο αγροτικός πληθυσμός όλο και λιγοστεύει και ύπεθρος αραιώνει, θα μείνει η υγεία καλλιέργητος και θα μας τα φέρουν έτοιμα, θα μας τα ετοιμάζουν και με διοξίνες και με κρεατάλευρα ακόμη, ταΐζοντας πια τα ίδια τα ζώα. Και εμείς θα τρώμε και θα γεμίζουμε από αρρώστιες. Ώστε, αδελφοί μου, υπάρχει εργασία που είναι ευλογημένη και είναι στηριγμένη πάνω στην αδαμαντίνη βάση. Να μην αδικήσουμε με την εργασία μας κανένα. Χειρονακτική εργασία, σωματική εργασία. Υπάρχει όμως και διανοητική εργασία. Άλλος είναι ιατρός και πρέπει να εργάζεται, βεβαίως να εργάζεται. Άλλος είναι ιερεύς, πρέπει να εργάζεται. Έχει και αυτός έναν αγρό, έχει μια ενορία, έχει ένα μπελάκι. Πρέπει να καλλιεργεί τις ψυχές του, τις ενορίες του και να αναβαθμίζει το πνευματικό επίπεδο των χριστιανών και να ενισχύει το φρόνημα, την αισιοδοξία, την ορθόδοξο πίστη, να ετοιμάζει τις ψυχές ώστε να ζούνε σύμφωνα με τον νόμο και με το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν και επιστήμονες που μερανύχτα αγωνίζονται και εργάζονται και ξαγρυπνούν και κοπιάζουν να εφεύρουν και να κάνουν ανακαλύψεις, βεβαίως για το καλό της ανθρωπότητας. Αδελφοί μου, ό,τι και αν κάνουμε,
όπου και αν εργαζόμεθα, να εργαζόμεθα τίμια και δίκαια, αλλά να εργαζόμεθα για τη δόξα του ονόματος του Θεού. Είτε ουν εσθύεται, είτε ουν πίνεται, είτε τι ποιείται, πάντα προς δόξαν Θεού ποιείται. Και σε καμιά περίπτωση, έτσι, επειδή το ρήμα τίσω, χαλάσω το δίκτυο, έτσι πρέπει να σκεπτόμεθα η εργασία μας να αποτελεί το μέσο και τον τρόπο του εξαγιασμού του καθενός μας και να είναι στην υπηρεσία της αγάπης του συνανθρώπου μας και να στοχεύει στη δόξα του ονόματος του Θεού. Κάποτε ένας επιθεωρητής εργασίας πήγε σε ένα λατομείο χωρίς κανείς να τον ξέρει ποιος είναι, συναντάει τον πρώτο λατόμο, του λέει, φίλε μου, πώς πας εδώ? Πώς να πάω, του λέει, φιλαράκο μου, σκληρή η ζωή, σαν τη γρανιτένια την πέτρα αυτή που βλέπεις, που λαξεύω, τέτοια είναι σκληρή και η ζωή μας. Και έβγαλε έναν στεναγμό και είπε μια κατάρα, για τον εαυτό του βέβαια. Προχώρησε και βρίσκει το δεύτερο. Φιλαράκο μου, του λέει, πώς πάτε εδώ με τη δουλειά? Τι να κάνουμε, αδελφέ μου, του λέγει. Έχω οικογένεια, έχω παιδιά. Δουλεύω μέρα νύχτα για να μπορέσω να θρέψω την οικογένειά μου. Και πάει και στον τρίτο. Και του λέει, φίλε μου, τι κάνεις εδώ? Α, να σας πω, λέει, εγώ λαξεύω αγκονάρια που θα χρησιμοποιηθούν για μια εκκλησία, για ένα ναό. Και νιώθω μια αγαλίαση και μια ευχαρίστηση, γιατί αυτός ο ναός θα είναι αφιερωμένος στο Θεό και πλήθη ανθρώπων θα πηγαίνουν να εργάζονται και να υμνούν και να δοξολογούν το όνομα του Κυρίου. Ο πρώτος σχεδόν καταράστηκε την εργασία του. Ο δεύτερος είπε, τρέφω, εργάζομαι για να θρέψω την οικογένειά μου. Και ο τρίτος είπε ότι δουλεύω με ευχαρίστηση, γιατί η δουλειά μου αυτή μεταβάλλεται σε προσευχή, σε ναό μέσα στον οποίο θα προσφέρεται λατρεία στο όνομα του Θεού. Αδελφοί μου, όλοι μας οφείλουμε να εργαζόμαστε, είτε διανοητικός, πνευματικός, σωματικός, χειρονακτικός. Καμιά εργασία δεν είναι υποτιμητικό να κάνεις και αχθοφόρος και να καθαρίζεις και να πλένεις, αλλά οποιαδήποτε εργασία να αγιάζεται με την καθαρότητα των αισθημάτων, με τα αγνά μας ελαττήρια και με τον ιερό σκοπό που υπάρχει μέσα στην εργασία. Και είναι λυπηρό το ότι σήμερα υπάρχουν παλικάρια, υπάρχουν παιδιά στο άνθος της ηλικίας των που ψάχνουν και ζητούν να βρουν δουλειά και δεν ευρίσκουν. Και το κύμα της ανεργίας είναι μεγάλο και εγκυμονεί πολλούς κοινωνικούς κινδύνους. Αδελφοί μου, τελείωσα. Φεύγοντας από τον Ιερό Ναό, όλοι μας να θέσουμε ένα ερώτημα στον εαυτό μας. Τι να πούμε, εάν τις δυνάμεις που έχω τις χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, εάν διακατέχομαι από την οκνηρία, από την τεμπελιά ή διασπαθίζω τις δυνάμεις μου σε έργα πονηρά που δεν μπορεί να τα ευλογήσει ο Θεός, που αδικώ τον συνάνθρωπό μου και βλάπτω την ψυχή μου και υβρίζω και το Θεό μου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όλοι να εργαζόμεθα για το καλό του εαυτού μας, για το καλό του συνανθρώπου μας και για τη δόξα του ονόματος του Θεού, και τότε ο καρπός των εργασιών μας θα είναι πλούσιος, γλυκής και εμείς θα έχουμε μια εσωτερική αγαλίαση και ένα αίσθημα ικανοποιήσεως ότι πράττουμε το αγαθό και ελπίζουμε ότι ο Θεός βλέπει αυτό το αγαθό και θα μας ευλογεί και θα μας οδηγεί εκεί που λαχταράει η ψυχή μας στην αιωνιότητα, της οποίας ήθε όλοι να κληρονομήσουμε. Αμήν.